ειδική αποστολή με τον Φώτη τον Καρίδα και βρήκε τι άλλο τους Έλληνες εθελοντές, έτσι Μαρία. Τους Έλληνες εθελοντές. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πολλά πράγματα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες με αφορμή κυρίως τα γεγονότα που συνέβησαν λόγω Ευρωμπάσκετ για την ελληνοσερβική φιλία. Παρ' όλα αυτά, Έλληνες εθελοντές βρίσκονται στη Βοσνία, πολεμούν ακόμη στο πλευρό των Σέρβων της Βοσνίας. Και μάλιστα τη στιγμή που γενικά οι Σέρβοι της Βοσνίας δέχονται μάλλον την κατακραυγή όλης της Δύσης, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ακόμη εκεί και που μίλησαν στο Φώτη τον Καρίδα. Συγκεκριμένα έχει μία συνέντευξη με έναν Έλληνα. Την περασμένη εβδομάδα, έτσι. Ναι. Με έναν Έλληνα, ο οποίος έχει το βαθμό του λοχεία, από ό,τι μας λέει, στο ελληνικό στρατόπεδο. Λοιπόν, ο ίδιος αποφάσισε να πάει να πολεμήσει εκεί και εξηγεί στο Φώτη τον Καρίδα ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν και τι συνθήκες αντιμετώπισε εκεί, τέλος πάντων. Την ίδια ώρα, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι στη Βοσνία αυτή τη στιγμή πάλι είναι τεταμένη κατάσταση. Η αιστεία της έντασης επικεντρώνεται κυρίως στη Σερεμπένιτσα. Έχουμε στο θύλακα. Στο θύλακα, στο μουσουλμανικό δηλαδή θύλακα της Σερεμπένιτσα. Έχουμε κάποιες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε κυανόκρανους και Σέρβους της Βοσνίας. Έχουν αρχίσει πάλι οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και από πλευράς ΟΗΕ και από πλευράς ΝΑΤΟ. Και αναμένεται ποιες θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Και πάλι στο θέμα το βοσνιακό. Φοβάμαι ότι σε αυτό το θέμα επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Δηλαδή, το ξεχωριστό είναι ότι βεβαιώνεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Είπα αυτό που ήθελα να πω, Μαρία. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Ενώ η Δύση έχει γυρίσει τις πλάτες της στους Σέρβους της Βοσνίας, η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη που στηρίζουν ηθικά και υλικά τον αγώνα των Σέρβων. Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, περισσότεροι από 25 Έλληνες εθελοντές πολεμούν στο πλευρό των Σέρβων. Στο δρόμο για το μέτωπο, συναντήσαμε τον Σπύρο Τζανόπουλο, μέλος της Ελληνικής Εθελοντικής Φρουράς, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των Σέρβων και θα μας μιλήσει για τις εμπειρίες του από αυτόν τον πόλεμο. Σπύρο, γεια σου. Πώς ξεκίνησες αυτή την προσπάθεια? Βλέποντας τα κανάλια το βρώμικο πόλεμο και παιχνίδι που παίζουν οι μεγάλες δυνάμεις ενάντια στο σερβικό λαό, αποφάσισα να ενταχθώ στις δυνάμεις του σερβικού στρατού. Πιστεύω ότι η σχέση φιλίας Ελλάδα-Σερβίας είναι μονόδρομος, μας συνδέει η Ορθοδοξία. Πρέπει να χτυπηθεί αυτό που πάει να δημιουργήσουν οι Τούρκοι, το λεγόμενο μουσουλμανικό ή ισλαμικό τόξο. Σπύρο, πώς ξεκίνησε αυτή η ελληνική προσπάθεια? Ξεκίνησε από κάποιους Έλληνες εθελοντές, οι οποίοι ήταν και περισσότερο καιρό από μένα στο μέτωπο της Βοσνίας και στο μέτωπο της Κράινας. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε την ελληνική εθελοντική φρουρά για να βοηθήσουμε κύρια τους νέους εθελοντές που θέλουν να ενταχθούν στο σερβικό στρατό, να τους βοηθήσουμε να μάθουν τη γλώσσα, να συνηθίσουν σιγά σιγά το μέτωπο, να τους δείξουμε ορισμένα πράγματα, χειρισμό όπλων, να τους δείξουμε πώς πρέπει να κινηθείς και να λειτουργήσεις μέσα στις εχθρικές γραμμές. Μπορείς να περιγράψεις ένα 24ωρο στην πρώτη γραμμή? Ναι, το 24ωρο στην πρώτη γραμμή αναλύσκεται κυρίως σε περιπολίες στις γραμμές. Προσπαθούμε δηλαδή να εντοπίσουμε τυχόν διείσδυση μουσουλμάνων μέσα στο έδαφος, το σερβικό έδαφος. Και το βράδυ δύο ρισκοπιά. Ρουτίνα καθαρά. Εκτός βέβαια σε μια περίπτωση που τύχει να έχουμε ανταλλαγές πυροβολισμών, οι οποίες δεν είναι καθόλου σπάνιες σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληρώνεις για αυτό που κάνεις? Όχι. Το δηλώνω κατηγορηματικά, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά σχόλια από διάφορους κυρίους. Οι Έλληνες εθελοντές όχι μόνο δεν πληρώνονται, αλλά βάζουμε οι ίδιοι λεφτά για την προσπάθειά μας αυτή. Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή σου από τότε που ήρθες εδώ? Στο εβραϊκό νεκροταφείο στο Σαράγεβο, 1η Ιανουαρίου του 1995, όταν δεχτήκαμε ταυτόχρονη επίθεση από μουσουλμανικές δυνάμεις και από δυνάμεις της UNPROFOR, Γάλλους της UNPROFOR. Ποια ήταν η αντίδραση των δικών σου όταν τους είπες ότι θα έρθεις εδώ? Η αντίδραση των δικών μου, δεν τους το είπα ότι θα έρθω εδώ. Ήταν μια ξαφνική απόφαση, θα έλεγα. Φυσικά και ανησυχούν, ελπίζω όμως κάπου να επιδοκιμάζουν την προσπάθειά μου και να νιώθουν περήφανοι για μένα. Σκοπεύεις κάποια στιγμή να επιστρέψεις? Ναι, φυσικά και θα επιστρέψω στην πατρίδα μου. Πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια θα η πατρίδα μας ίσως μας χρειαστεί. Μάλιστα. Αυτά είναι. Και εμείς από τη σιγουριά της Κερκίδας κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.